διαμέτρου αντίθετες απόψεις αναπτύσσονται ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις της χώρας, με φόντο τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών τον ερχόμενο Οκτώβριο. Η ημερομηνία που διέρευσε είναι η δεύτερη μέρα του Οκτώβρη, χωρίς ωστόσο μέχρι αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός να έχει ανοίξει τα χαρτιά του και στελέχη της κυβέρνησης να εξακολουθούν να μιλούν για εκλογές με την ολοκλήρωση της τετραετίας. Ο Πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει όλους τους τόνους ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Άρα λοιπόν συνεχίζουμε τη δουλειά μας, το πρόγραμμά μας. Θεωρούμε ότι θεσμικά είναι ανεπίτρεπτη αυτή η ερώτηση. Όπως τις δημοτικές εκλογές κάνουμε κάθε 4 χρόνια εκλογές, το ίδιο πρέπει να είναι και στις βουλευτικές εκλογές, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει η οποιαδήποτε κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή. Σταθερά υπέρ των πρόωρων εκλογών, όσο γίνεται νωρίτερα, τάσσονται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που δήλωσαν έτοιμοι εν ώψη των εκλογών και ανάγκη αλλαγής, όπως επισήμαναν, της πολιτικής υπέρ της πλειοψηφίας των κοινωνικών στρωμάτων. Πιστεύουμε ότι αυτή η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση σήμερα πρέπει να αλλάξει για το καλό της πατρίδας, για το καλό της κοινωνίας, για το καλό της πλειοψηφίας των κοινωνικών δυνάμεων. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μπει σε μια περιδίνηση φθοράς τόσο έντονης και τόσο ακαριέας, που φαίνεται ότι η ίδια σύρεται σε μια εκλογική διαδικασία. Εμείς το ζητάμε εδώ και μήνες. Η κοινωνία πρέπει να πάρει ανάση, γιατί η κοινωνία καταστρέφεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος όποτε και όταν προκύψουν εκλογές. Είμαστε σίγουροι ότι η ετοιμιγορία του ελληνικού λαού θα είναι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε με αγωνία αναμένουμε τις ανακοινώσεις. Κυβερνητικές πηγές πάντως επιμένουν πως η απάντηση του Πρωθυπουργού για εκλογές στο τέλος της τετραετίας παραμένει η πρώτη επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ωστόσο, δεν παραβλέπουν πως υπάρχουν μια σειρά από λόγοι που θα δικαιολογούσαν προσφυγή στις κάλπες το ερχόμενο φθινόπωρο, πριν δηλαδή έρθει ο χειμώνας, ο οποίος όλοι προεξοφλούν ότι θα είναι δύσκολος.